Γεια σας φίλοι μου, Μάγκο εδώ πέρα. Σήμερα θα ανοίξουμε παρέα μαζί το One Piece Burning Blood Marineford Edition για το Xbox One, το οποίο πήρα από το Amazon Γαλλίας για 73,99. Ναι, σε μεταφορικά βγήκε γύρω στα 78 με 79. Ναι, δεν πιστεύω να χρειαστεί τώρα να πω κάτι για το game γενικά. Όλοι το γνωρίζετε, όλοι το ξέρετε και... Πάμε να το ανοίξουμε, θα έλεγα. Συσκευασία, it's ok. Τίποτα σπουδαίο, απλό κουτάκι, ελαφρύ. Δεν περιμένω να έχει και τίποτα το σπουδαίο μέσα. Και γιατί το πήρες? Λοιπόν, βγάζουμε την περίφημη λαδόκολα. Ζελατίνα. Από το περίφημο... Ω! Α, έχουμε και από τη μέσα μεριά κάτι, μισό λίγο. Δείτε εδώ, έχει μαγνητάκι και ανοίγει. Να σου φέρω λίγο πιο κοντά. Και έχουμε από πίσω... Δηλαδή από τη μέσα μεριά αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή με λίγα λόγια, δεν το πετάμε αυτό, το βάζουμε λίγο στην άκρη. Από πάνω ανοίγει. Το πρώτο πράγμα που βλέπω, the game, it's a fucking game. Gear up for fight. Mm-hmm. Πάμε να τα ανοίξουμε. Για να δούμε αν έχει τίποτα μέσα. Κάνω DLC. Ή τίποτα ενδιαφέρον. Θα μας βγει τώρα η Παναγία με το τέτοιο. Επειδή είναι το σπαστικό μέρος αυτό. Αυτό. Αυτό! Σου είναι και καλά στα πλάγια, ρε φίλε. Κοίτα ρε τις μαλάκες, για να το θέμα σπάσει τα νεύρα πάρα. Ωραία, άνοιξε εύκολα. Σκουπίδια. Α, τι έχουμε, λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα. Some goodies. Μια φορά εδώ πέρα κάτι και καλά με store για να ψωνίσουμε. Εδώ πέρα register your game, enter your code, get 1500 πόντους λέει, ώστε να μπορούμε να ψωνίσουμε από το Bandai store. Τώρα σε τι βοηθάει αυτό? Εντάξει, δεν είμαι και τόσο φαν. Μετά έχουμε μια φυσούλα σε μικρές διαστάσεις. Αυτή εδώ πέρα. Φέρω λίγο πιο κοντά. Ορίστε. Φυσούλα. Εντάξει, το σκότωσα. Έλα. Και βέβαια το game. Από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ στα πλάγια βλέπω έχει επίσης κάτι. Για να μην μπορώ να το βγάλω. Yes, μπορώ. Έχουμε ένα book. Ορίστε. Βιβλίο. Αλλά είναι ανάποδα. Δηλαδή δεν ανοίγει έτσι. Ανοίγει έτσι. Κινέζικο. Όχι κινέζικο. Ιαπωνέζικο στυλ. Μέσα παρατηρώ εγώ τώρα έχει τους χαρακτήρες. Όχι, είναι αρκετοί. Επίσης στο τέλος μια φορά όλους μαζί. Δεν φαίνεται πολύ καλά, οκ. Okay. Οκ, okay. Artbook. Και έχουμε εδώ, τι έχουμε. Έχουμε μια φορά αυτό.
Και μια φορά αυτό το πάει στην άκρη. Edward Newgate, Captain of the Whitebeard Pirates. Δεν φαίνεται τόσο καλά. Το μνήμα. Ω, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε πολύ πράγμα βλέπω. Και όλα μικρούτσικα εδώ μέσα, ω, χαμός γίνεται. Και εδώ. Όλα parts. Και εδώ πέρα, χωρίς κεφάλι, αποκεφαλισμένος. Ο Mr. Edward. Ου, βγαίνει και η καμπαρτίνα, βλέπετε. Καλή μαγιά. Πάμε τώρα να το συναρμολογήσουμε. Θέλει πρώτα μία το κεφάλι. Τι γίνεται, έπουση. Τεράστιο σώμα και ένα κεφαλάκι γάμισε το. Μία μου θα μπει. Οκ. Okay. Μετά έχουμε εδώ... Τι είναι αυτό? Λουλούδια. Α, είναι αυτό που μπαίνει μήπως... Εδώ πέρα, έτσι. Μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Μισό τώρα, εγώ φτιάχνω εδώ πέρα τα δικά μου συναρμολογώ. Αλλά μπορώ να αποφασίζω εγώ δηλαδή πως θέλω να τον έχω, είτε με μπουφάνι, με λουλούδια, ξέρω. Όπα, συγγνώμη. Shit. Και μου, τώρα πέφτεις. Πριν στεκώσουν. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Σαν στυλ βραχονισίδα είναι κάτι. Τώρα αυτό εδώ μπαίνει, δεν ξέρω. Αυτό είναι σκουπίδι. Ω, έχει πολλά μικρά τέτοια ρε, πως δεν μπορώ να καταλάβω σε τι θα μας χρησιμεύσει αυτό τώρα και εγώ δεν ξέρω. Τα έχω μια σημαία. Μήπως μπαίνει η σημαία εδώ πέρα. Όχι, δεν μπαίνει σημαία εδώ. Και πού στον κοράκα μπαίνει. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ κρατούσε. Δεν θυμάμαι τόσο καλά τι κρατούσε ο τύπος. Μην πέφτεις ρε. Και δύο σπαθιά. Όχι, ένα σπαθί είναι, sorry. Με... What the fuck is this? Αυτό πρέπει να μπαίνει εδώ πέρα, ωραία. Οκ. Αυτό εδώ πάνω τώρα. Ναι, πραγματικά. Φαίνεται κάπως έτσι. Με τη σημεούλα. Α, μήπως τα λουλούδια μπαίνουν εδώ πάνω. Δεν θυμάμαι που το είχα δει. Α, οκ, okay, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό έτσι. Βγάζουμε το σακάκι, βέβαια. Λοιπόν. Και πώς θα τα λουλούδια πώς... θα μας βάλει τώρα την Παναγία, ρε φίλε.
Αυτό έτσι. Δηλαδή κάτω από το χέρι του μια φορά. Από πάνω. What the fuck, δεν το καταλαβαίνω. Βασικά βλέπω εδώ πέρα την εικόνα πόσο τον έχει. Αλλά αυτό με τα λουλούδια δεν το καταλαβαίνω κάπως. Πώς τα πέρασε ρε. Μόνο έτσι, αλλιώς δεν μπορώ να το φωτιστώ κάπως. Ωραία. Τα περάσαμε, έτσι τέτοια. So, έτσι. Τώρα βάζω και την καμπαρντίνα. Μαλάκα, εσύ συναρμολόγησε με εκεί που δεν γίνεται και αυτό εδώ πέρα τώρα το στον κόρακα είναι. Και καλά τώρα το πόδι του παίρνει για να στέκεται. Ξέρω, κουφό. Τέλος πάντων. Μια φορά έτσι. Να μην του φύγει το κεφάλι. Αλλά αυτό πιστεύω ο βράχος είναι και καλά για να μπει κάπως για να μπει κάπως πίσω από το πόδι του ώστε να κρατάει αυτό το μαραφέτη, ξέρω και εγώ τώρα τι γίνεται, πώς το... Για να μην πέφτει μωρέ και κάπως έτσι μπαίνει αυτό μετά από πίσω. Ναι, μάλιστα. Μισό λίγο, μου ζήσε και το monitor γαμό, το δεν βλέπω. Οπα! Το γκρεμίσαμε. Κάπως έτσι έρχεται μετά αυτό από πίσω. Και έχουμε όλο το σκηνικό και καλά. Ναι. Όλα αυτά για 73-99. Μάλιστα. Τώρα να πω τίποτα για το game. Ξέρετε, πιστεύω όλοι περί τίνος πρόκειται. Απλώς νομίζω πρέπει να έχει να κάνει με ξύλο. Να πέφτει μπουνίδι. Λοιπόν, ενδιαφέρον. Sorry που είμαι λίγο down σήμερα, αλλά κάπως δεν σηκώνει το κλίμα για unboxing, έχει πολύ ζέστη. Ναι. Αυτό ήταν το One Piece Burning Blood Marineford Edition για το Xbox One. Περάστε μια βόλτα, αν θέλετε, από το Facebook group που έχουμε και μπορείτε να ψηφίσετε το επόμενο unboxing. Αν και ξέρω ήδη κιόλας τι θα ανοίξω. Γι' αυτό δεν θα υπάρχει ψήφος αυτή τη φορά. Θα ανοίξουμε το Tom Clancy's Wildlands. Πώς λέγεται. Καλαβέρα Edition. Είναι αυτό με την νεκροκεφαλή. Ναι. Ή άμα θέλετε, στο description έχω βάλει το Discord group. Περάστε από εκεί μια βόλτα άμα θέλετε. Πείτε ένα γεια. Κάντε troll. Εξαρτάται. Λοιπόν, μάγκες, thanks που ήσασταν μαζί μου άλλη μια φορά. Τα λέμε σύντομα. Απλώνω το χέρι μου για να κλείσω το βίντεο. Ciao, bye.